Το 90% των περιστατικών στα οποία καλείται να βοηθήσει καθημερινά το ΕΚΑΒ στο Βόλο αφορούν σε ασθενείς με κορονοϊό που πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διήμερο τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν πάνω από 20 ασθενείς. Καθημερινά τα ασθενοφόρα που συνδράμουν είναι 6 και πρωί και απόγευμα και 4 τη νύχτα. Το 90% των περιστατικών είναι θετικά COVID ή ύποπτα. Σε όλη τη βάρδια και χθες και προχθές που δούλευα από απογευματινή βάρδια είχαμε 11 περιστατικά να διακομίσουμε. Οι ασθενείς που μεταφέρονται στο νοσοκομείο σε τι κατάσταση είναι, δώστε μας μια εικόνα κύριε Δαργιώτη. Είναι σε με έντονη διασπνία που χρειάζονται οξυγόνο. Κλινικά είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή όταν τους δεις είναι σε καλή κατάσταση, απλώς οι περισσότεροι είναι κατεβιβλημένοι, δηλαδή το ότι είτε δεν μπορούν να περπατήσουν και έχουν μεγάλο δύσπνοια. Την ίδια στιγμή, οι δύο από τους 4 διασώστες στο ΕΚΑΒ που είχαν νοσήσει από τον κορονοϊό επέστρεψαν στα καθήκοντά τους. Όντως, οι 4 συνάδελφοί μας και αυτοί ασθενήσαν. Οι δύο γυρίσανε ήδη στην υπηρεσία, βγήκαν την καραντίνα. Οι άλλοι δύο σε λίγες μέρες επιστρέφουν και αυτοί, αλλά είναι σε ήπια μορφή, δεν είχαμε κάτι. Και περιμένουμε τώρα από εβδομάδα να περάσουμε και όλοι, να έρθει ο ΕΟΔΗ στο ΕΚΑΒ για να περάσουμε και όλοι οι συνάλφοι και οι 63 και οι διοικητικοί και όλος ο κόσμος να περάσουμε. Περισσότερο σας πω είναι να μην το είσαι στο μυαλό σου. Να έχουμε μια βεβαίωση ότι είμαστε καλά και εμείς γιατί, με όλα αυτά που, γιατί κάθε μέρα ερχόμαστε με αυτά τα άτομα σε επαφή. Πρόβλημα υπάρχει αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε στην κορύφωση του πανδημικού κύματος με τα ασθενοφόρα και συγκεκριμένα με τα καινούργια οχήματα της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το ένα από αυτά μάλιστα κινητοποιήθηκε χθες στην Αθήνα κατά τη διάρκεια διακομιδής στο νοσοκομείο Πέδων. Αυτό ευτυχώς ήταν ένα πρόβλημα το οποίο επισκευάστηκε στην Αθήνα και σήμερα θα γυρίσει το πλήρωμα κανονικά με το ασθενοφόρο για να ξαναμπεί και αυτό στην κίνηση. Έχουμε ακόμα άλλα δύο του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Το ένα είναι ακινητοποιημένο από το Σεπτέμβριο, έχει μηχανικό πρόβλημα και με το Σασμάν. Αυτή τη στιγμή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τα δύο αυτοκίνητα από τα τρία που πήραμε είναι ακινητοποιημένα, γιατί σας λέω το αυτοκίνητο που έμεινε χθες επισκευάστηκε άμεσα, οπότε είναι πάλι στην κίνηση. Οι αυξημένες ανάγκες στο ΕΚΑΒ αυτό το διάστημα καλύπτονται με τα παλιά οχήματα που έχουν γράψει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Είμαστε οριακά γιατί είμαστε με 6 ασθενοφόρα παλιά, είναι τα Citroën. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Το έχουμε αναφέρει σε πολλά ρεπορτάζ που μας έχετε κάνει και μας έχετε βοηθήσει σε αυτό να αναδείξουμε. Οπότε φανταστείτε ότι να κάνεις μια διακομιδή με ένα αυτοκίνητο που έχει 800 χιλιάδες χιλιόμετρα να πηγαίνεις πάλι στην Αθήνα.